Σε ένα μπολ βάζουμε περίπου το μισό αλεύρι. Μία ξερή μαγιά. 300 ml χλιαρό νερό και ανακατεύουμε. Προσθέτουμε 2 κουταλιές ελαιόλαδο και συνεχίζουμε το ανακάτεμα. Όταν γίνουν χυλός προσθέτουμε λίγο αλάτι και ενσωματώνουμε σιγά σιγά το υπόλοιπο αλεύρι μέχρι που να γίνουν ζύμη. Για να βλέπετε όλες τις νέες μας συνταγές, κάντε εγγραφή, πατήστε το καμπανάκι και επιλέξτε να λαμβάνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Την τοποθετούμε σε λαδωμένο σκεύος. Την σκεπάζουμε και την αφήνουμε για 30 λεπτά να ξεκουραστεί. Αναμειγνύουμε 200 γραμμάρια τυρί κρέμα με 150 γραμμάρια αλλαντικά. Και μία πιπεριά. Πλάθουμε την ζύμη ελαφρώς. Και την ανοίγουμε σε ορθογώνιο φύλλο σε λαδωμένη επιφάνεια. Το χωρίζουμε σε 3 λωρίδες. Τοποθετούμε γέμιση από τη μία άκρη ως την άλλη. Τυλίγουμε σε ρολό. Και το τοποθετούμε κυκλικά σε ταψί με κολλητικό χαρτί. Δουλεύουμε τον κρόκο αυγού με λίγο λάδι. Αλήφουμε και ψήνουμε στους 180 βαθμούς Κελσίου μέχρι να ροδίσει. Περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή θα βρείτε στο link στην περιγραφή. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία!